Λοιπόν, επιστρέψαμε από το διάλειμμά μας, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε για να καλωσορίσουμε στο στούντιο της Βυργινίας Τηλεόρασης τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, πρόεδρο των ξενοδόχων της Χαλκιδικής. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλή δύναμη. Λοιπόν, να σας πω ότι στην προηγούμενη κουβέντα που είχαμε εδώ, έτσι, αναφέρθηκε το θέμα του τουρισμού παρεπιπτόντως. Αλλά επειδή συζητούσαμε την κρίση στη Συρία και την κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους από τους Τούρκους, μας είπε ο διεθνολόγος, ο καλός φίλος, ο κ. Ευτυχίδης, ότι το πρώτο πράγμα το οποίο έγινε από την πλευρά της Ρωσίας είναι να βγει ταξιδιωτική οδηγία για αποφυγή της Τουρκίας ως τουριστικού προορισμού. Δεν ξέρω αυτό αν σας λέει κάτι, αν είναι κάτι το οποίο έτσι κατά κάποιο τρόπο επηρεάζει τους δικούς σας σχεδιασμούς. Επειδή πράγματι είμαστε στην επικαιρότητα, πολύ σωστά το λέτε, σίγουρα αυτό δίνει ένα μήνυμα εν ώψη της θερινής περίοδου για την Ελλάδα. Αν αναλογιστούμε ότι είχαμε φέτος μια όχι τόσο καλή σεζόν για τη ρωσική αγορά, της τάξης του μείον 30% ήταν η μείωση και στη Χαλκιδική και μείον 25% κάτω οι τουρίστες οι Ρώσοι, έτσι. Ναι, αυτό που το αποδίδουμε, κύριε Τάσιο. Κυρίως στο ρούβλι και στη μεγάλη διαφορά στην ισοτιμία με το ευρώ και επίσης στην πολιτικο-οικονομική κατάσταση σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή τους κάναμε εμπάργο. Και όλοι μαζί, γιατί ναι. Αυτό είναι μια αλήθεια. Εμείς μπορεί να μην θέλαμε ακριβώς, αλλά ακολουθήσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το τρίτο σημείο είναι ότι η Ρωσία έχει τα προβλήματά της εσωτερικά οικονομικά από τότε δε που έκανε την παρέμβασή της στην Ουκρανία. Και αυτό σίγουρα δεν έχει βοηθήσει τον κόσμο εκεί να μπορέσει να ανταποκριθεί στο να κάνει πιο εύκολα διακοπές. Συν ότι υπάρχουν και οι ανταγωνιστές, όπως προαναφέραμε και με τη συζήτησή μας με την Τουρκία και την Αίγυπτο, αλλά κυρίως την Τουρκία σε σχέση με τα παράλια στο Αιγαίο, που προσφέρουν ένα πολύ ανταγωνιστικό προϊόν. Άρα λοιπόν, ακούγοντας αυτή την είδηση για την τουριστική οδηγία και έχοντας μπροστά μας 6 μήνες να γίνουν, να το πούμε πολύ απλά, οι κρατήσεις, οι επόμενες, πρέπει να δείξουμε εγρήγορση ως Υπουργείο Τουρισμού, ως Υπουργείο Εξωτερικών. Και γιατί λέω αυτά τα δύο βασικά? Γιατί το ένα έχει σχέση με την προβολή και το άλλο έχει να κάνει σχέση με την βίζα, με την έκδοση της βίζας. Ναι, ενδεχομένως θα έπρεπε τώρα έτσι, το Υπουργείο Τουρισμού, η κυρία Κουντουρά, τώρα να καθορίσει ως πολύ συγκεκριμένο στόχο τη ρωσική αγορά και να αποδηθεί σε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, τώρα που είναι διαταραγμένες οι σχέσεις, να προσπαθήσει να προσελκύσει περισσότερους Ρώσους τουρίστες. Δεν είναι τυχαίο, σωστά το παρατηρείτε, γιατί δεν είναι τυχαίο και όλοι οι συνάδελφοι τις τελευταίες δύο μέρες που επικοινωνούμε μεταξύ μας, μια και η άλλη μου ιδιότητα ως Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, μιλάω και με τις άλλες περιοχές, τις άλλες προορισμούς, την Κρήτη, τη Ρόδο, τα Ιόνια νησιά κλπ. Όλοι να λέμε, άραγε θα έχουμε γρήγορα αντανακλαστικά. Και είναι και πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Να πω λοιπόν ότι το κυρίαρχο σε αυτά τα αντανακλαστικά είναι να έχουμε σε 48 ώρες πια τη βίζα, να εκδοθεί η βίζα σε 48 ώρες. Όμως προσέξτε, με βιομετρικά χαρακτηριστικά πια. Πόσα χρόνια το συζητάμε. Το συζητάμε και εκεί που κάπου είχε στρώσει, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, και είχαμε και πολύ σημαντική αύξηση στον αριθμό των αφίξεων. Έχουμε πρόβλημα από τις 14 Σεπτεμβρίου, γιατί έχουν μπει τα λεγόμενα βιομετρικά χαρακτηριστικά, δηλαδή και δακτυλικά αποτυπώματα. Και ακόμη περισσότερα στοιχεία για τη βίζα, όπως δηλαδή και τα διαβατήρια. Έτσι, έχουμε μπει και στη διαδικασία πια της βίζας και αυτό ισχύει για όλη τη συνθήκη Σέγγεν. Και αν αναλογιστούμε ότι τώρα θέλει να σκληρύνει, δηλαδή ακόμη και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ελεγχόμαστε όλοι μεταξύ μας με διαβατήριο, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να μπορέσουν να έρθουν από τρίτες χώρες. Εκεί μας λείπει και η υλικοτεχνική υποδομή, αλλά μας λείπει και προσωπικό στις προξενικές αρχές, ιδιαίτερα στη ρωσική επικράτεια, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα συνδυασμό των visa centers που υπάρχουν και υπάρχει σύμβαση με το ελληνικό κράτος. Να μπορέσουν να έχουμε μια πολύ πιο γρήγορη έκδοση βίζας και όχι μόνο για μία φορά, να πάμε στις λεγόμενες πολλαπλών χρήσεων, τις multi, όπως αλλιώς λέγονται στην αγορά της βίζας, αν θέλετε στην τουριστική αγορά, ούτως ώστε να προλάβουμε και τις κρατήσεις τελευταία στιγμή. Δηλαδή, αν κάποιος με λίγα λόγια να πούμε στους τηλεθεατές εκδώσει μία βίζα το Φεβρουάριο και δεν έχει αποφασίσει όμως το πακέτο της χώρας, να έχει αποφασίσει η Ελλάδα, αλλά μην έχει αποφασίσει να βρεθεί στη Χαλκιδική σε ένα άλλο μέρος, ας πάρουμε εμάς εδώ στο αεροδρόμιο, θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, να μπορεί να το κάνει και την τελευταία στιγμή. Αν έχει όμως μια βίζα 14 ημερών, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να το κάνει. Αν έχει μια βίζα 6 μηνών έως 12 μήνες, τότε μπορεί άνετα να κάνει όχι μια φορά διακοπές, ακόμη και δεύτερη και στη χαμηλή περίοδο, και αυτό είναι το κομβικό σαν στοιχείο για την επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν θα έχουμε τα γρήγορα αντανακλαστικά που λέμε. Πρακτικά δηλαδή, τώρα ένας Ρώσος ο οποίος αποφασίσει να κάνει διακοπές στην Ελλάδα, τι πρέπει να κάνει για να εξασφαλίσει τη βίζα? Πόσο θα ταλαιπωρηθεί? Δυστυχώς αυτή τη στιγμή θα πρέπει ο ίδιος να έχει αυτοπροσωπεία στις προξενικές αρχές, γιατί θα πρέπει να πάρουν τα δακτυλικά του αποτυπώματα. Θα πάει ο ίδιος σε ένα προξενείο. Ακριβώς. Ξέρετε ότι σε εμάς δεν είναι και πολλά, σε όλη την επικράτεια. Εμείς έχουμε 4 μαζί με την πόλη της Μόσχας. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μικρό σε αριθμό, αλλά δεν μπορούμε να ιδρύσουμε προξενία και σε άλλες περιοχές από τη μια στιγμή στην άλλη, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα.
Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτά έστω να μπορούν να αντιμετωπίζουν ένα ταξίδι ενδεχομένως από μια περιοχή που κάνει και 4 ώρες αεροπορικός για να πάει να δώσει τα δακτυλικά του αποτυπώματα, σκεφτείτε και από τα παιδιά, όχι μόνο από τις ενήλικες, τότε να μπορεί να ξέρει ότι θα πάει παραδείγματος χάρη, θα είναι στις 9 η ώρα το πρωί και μέχρι τις 12 με 1 θα εξυπηρετηθεί υπηρεσιακά από εμάς, από το προξενείο μας, για να τελειώσει. Γιατί πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένα θετικό στοιχείο, αφού μία φορά κάποιος εκδώσει βιομετρική βίζα, τα στοιχεία του, τα δακτυλικά του αποτυπώματα, τα βιομετρικά του χαρακτηριστικά, δεν θα τα ξαναδώσει. Κρατιούνται λογικά. Και αυτό ακριβώς, και αυτό βοηθάει για την επόμενη φορά. Γιατί πρέπει να πούμε και τον συνδυασμό αυτό των πράγματων. Αυτό ισχύει όμως για την ζώνη Σέγγεν. Όλη τη ζώνη Σέγγεν. Δεν είμαστε μόνο εμείς που είμαστε παράξενοι. Όχι, όχι. Απλώς εμείς φαίνεται ήδη από τις 14 Σεπτεμβρίου και μετά ότι δεν είμαστε έτοιμοι, κυρίως όσο σας ανέφερα, σε υλικοτεχνική υποδομή και σε ανθρώπινο δυναμικό. Πράγμα το οποίο είναι το άμεσο. Καμιά φορά έτσι που κάνουμε και το ρεπορτάζ με τους τουρίστες, ενώ στις περισσότερες χώρες τους παρακαλάνε τους ανθρώπους για να προτιμήσουν τη χώρα τους, εμείς σαν να ορθώνουμε έτσι διάφορα τείχη και πρέπει να μας παρακαλάνε αυτοί για να έρθουν στην Ελλάδα. Ναι. Καμιά φορά. Ισχύει λόγω της γραφειοκρατίας και γενικώς όχι μιας πάντα οργανωμένης στρατηγικής στο ποιες είναι οι χώρες στόχοι, οι αγορές στόχοι δηλαδή, και να μπορέσουμε εκεί να κάνουμε ένα focus και ιδιαίτερα στις λεγόμενες τρίτες χώρες, και δεν είναι μόνο, ξέρετε, η Ρωσία, είναι οι Ασιατικές, που υπολοιπόμαστε πάρα πολύ σε αφήξεις, σαν χώρα γενικά, όχι μόνο σαν Βόρεια Ελλάδα, σε Κεντρική Μακεδονία, αλλά επίσης και η Τουρκία που είναι δίπλα μας. Γνωρίζετε πολύ καλά και από το ρεπορτάζ ότι η Θεσσαλονίκη πάει αρκετά καλά. Είναι σχεδόν, είναι νομίζω, στην πρώτη διάδα αφήξεων στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και αυτό όμως για να μπορεί να συμβεί, χρειάζεται να έχεις μια γρήγορη έκδοση βίζας. Και εκεί υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες. Το προξενείο στην Κωνσταντινούπολη είχε και κάποια προβλήματα μέσα στο καλοκαίρι σε σχέση με ένα ζήτημα που υπήρξε στην έκδοση της βίζας εκεί. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά θα έπρεπε να πολύ σωστά να τα έχουμε λύσει. Γιατί αυτό τι είναι? Υλικοτεχνική υποδομή, ανθρώπινο δυναμικό και διάθεση φυσικά από τις προξενικές αρχές να βάλουν την υπογραφή τους. Γιατί ουσιαστικά υπάρχει και η ευθύνη, η προσωπική του πρόξενου, γιατί αυτός βάζει την υπογραφή για να μπορεί κάποιος να έρθει στη χώρα μας. Και καταλαβαίνετε ότι ιδιαίτερα με το προσφυγικό αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες και αυτοί. Και ως ένα σημείο υπάρχει ένα δίκιο, με την έννοια ότι όταν θα έρθει η ώρα και κάποιος με τη βίζα την ελληνική κυκλοφορήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έρθει τελικά στην αυτό Ελλάδα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Για ποιο λόγο όταν μιλάμε για βίζα Σέγγεν, μιλάμε για μία βίζα η οποία μπορεί να ισχύει για όλη την ζώνη της Σέγγεν? Δεν υπάρχουν υποκατηγορίες της βίζας, ούτως ώστε να μιλάμε μόνο για τουριστική βίζα, μόνο για τουριστικούς σκοπούς και μόνο για συγκεκριμένη χώρα? Υπάρχει αυτό που λέτε, ιδιαίτερα όμως όταν έχουμε την βίζα των συγκεκριμένων ημερών. Δηλαδή, αν παράδειγμα κάποιος πάει και κλείσει ένα τουριστικό πακέτο 14 ημερών για τη Χαλκιδική, τότε δίνεται μία βίζα για 17 μέρες. Δηλαδή και μία-δύο μέρες πιο πριν ή πιο μετά για να μπορέσει να γίνει και το ταξίδι. Είναι σχετικά πιο εύκολη. Οπότε είναι συγκεκριμένο. Όχι, το θέμα είναι ότι η διαδικασία είναι ίδια. Η ίδια ακριβώς. Ακριβώς. Και γιατί λέμε σε πολλαπλών? Διότι με πολλαπλών, με μία φορά θα μπορέσει να ταξιδέψει περισσότερες φορές αντίστοιχα. Με μία φορά, δηλαδή με μία επίσκεψη σε μια προξενική μας αρχή και με όλη τη διαδικασία που κάνει, η οποία πρέπει να πούμε ότι έχει και ένα κόστος, αλλά εκεί ο ανταγωνισμός του έχει φτάσει σε ένα σημείο σχεδόν να το προσφέρουν ακόμη και οι tour operators στο κομμάτι αυτό. Που μου δίνει την ευκαιρία να τονίσω ότι έχουμε τεράστια βοήθεια στο κομμάτι της Ρωσίας από τους ελληνικών συμφερόντων tour operators και γκρουπ σημαντικά που εδρεύουν και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, και πρέπει να το πούμε αυτό. Γιατί χωρίς αυτούς. Την περίπτωση του Μουζενίδη, νομίζω. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Και δύο-τριών άλλων ακόμη μικρότερων σε δυναμικότητα, αν θέλετε, γραφείων. Το θέμα είναι ότι είναι ελληνικών συμφερόντων, ανώνυμες εταιρείες ελληνικές δηλαδή. Που αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και αφού μου δώσατε έτσι τη δυνατότητα να πείτε εσείς το Μουζενίδη, γιατί ναι, δεν ήθελα. Πρέπει να τα λέμε αυτά. Να μπω στη διακασία, ξέρετε, μια και είμαστε στον αέρα έτσι ζωντανά, να λέω έτσι, κάνοντας μια έμεση διαφήμιση, γιατί υπάρχει η Ελληνέρ, η οποία επίσης ανήκει στον όμιλο Μουζενίδη, που αυτή θα κάνει, πιστεύω, ίσως, καμιά φορά το timing που λέμε, ίσως τώρα να δοθεί ευκαιρία να κάνει ακόμα μεγαλύτερα βήματα. Γιατί ξέρετε πόσο πιο εύκολο θα είναι ένα πακέτο κλεισμένο στο απόλυτο από μία εταιρεία. Τόσο ως αεροπορικό εισιτήριο, ως και ως διαμονή. Τι μιλάμε, ότι ο όμιλος Μουζενίδη διαχειρίζεται κόσμο σε 1.800 ξενοδοχεία ανά τη χώρα. Μάλιστα. Ναι, έχει γίνει πολύ καλή δουλειά και δεν θα πρέπει να μπαίνουμε σε μια επιφύλαξη, να μην αναφέρουμε συγκεκριμένα ονόματα επιχειρήσεων, γιατί πραγματικά αυτές οι επιχειρήσεις δεν κάνουν μόνο τη δικιά τους τη δουλειά, κάνουν και τη δικιά μας τη δουλειά. Έτσι, να το πούμε απλά. Κάνουν τη δουλειά για τη χώρα και ιδιαίτερα για ένα μεγάλο κομμάτι του 25% του ΑΕΠ, και συγχρόνως έχουν και πάρα πολύ κόσμο στη δουλειά, που είναι και αυτό πάρα πολύ βασικό, γιατί συγχρόνως είναι μια αλυσίδα ο τουρισμός με έμεσης και άμεσης θέσης εργασίας, με μεγάλο στόλο λεωφορείων κλπ. Το θέμα είναι ότι ο συγκεκριμένος όμιλος επεκτείνει και σε άλλες εθνικότητες, και αυτό είναι το πολύ καλό για την πορεία και της Βορείου Ελλάδος γενικά και της χώρας. Άρα λοιπόν, να επανέλθω έτσι στο αρχικό σας
σκεπτικό ή αυτό που είναι πράγματι στην επικαιρότητα τώρα, χρειάζεται εγρήγορση, γι' αυτό και έβαλα τα δύο υπουργεία. Υπάρχει συναρμοδιότητα τουρισμού και εξωτερικών. Στη Χαλκιδική πώς θα πήγατε γενικά? Θα έλεγα ότι κάναμε μια σεζόν όπως και όλη η Ελλάδα, με πολλές δυσκολίες, κυρίως λόγω των capital controls και της διπλής εκλογικής αναμέτρησης. Εγώ ξέρετε και το δημοψήφισμα το βάζω σε εκλογές. Ακριβώς. Μέσα σε μια σεζόν που φαινόταν ότι είναι πάρα πολύ καλή, ιδιαίτερα στις αρχές του έτους, φαινόταν ήδη από τις προκρατήσεις. Όμως εξαιτίας της κατάστασης, δηλαδή εκλογές, ουσιαστικά οικονομική ασφυξία με την λεγόμενη διαπραγμάτευση. Και αντίστοιχα μετά με ένα δημοψήφισμα και capital controls, ήρθαν στην κυριολεξία τα πάνω κάτω επιχειρηματικά. Έχοντας αυτό ως μια βάση σκέψης, θα έλεγα ότι είμαστε ευχαριστημένοι. Παρόλο που σαν Χαλκιδική έχουμε μια μείωση τάξης του 10%, η οποία προήλθε κυρίως από τη μείωση της σημαντική της ρωσικής αγοράς, το μείον 30% που σας προανέφερα, και μείον 10% περίπου στην γερμανική αγορά. Μιλάω πάντα για μια σεζόν στη Χαλκιδική από Μάιο μέχρι 15 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Γιατί η οργανωμένη σεζόν στη Χαλκιδική, όσο και να ακούγεται ίσως για κάποιους περίεργο, είναι 150 με 160 μέρες. Άλλο εάν η πληρότητα, η πολύ καλή, είναι 120 με 130. Πάντως τα ξενοδοχεία είναι 150 μέρες ανοιχτά. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο βασικότερος στόχος της τουριστικής βιομηχανίας γενικότερα. Έτσι ακριβώς. Να επεκταθεί το δυνατόν περισσότερο η τουριστική περίοδος για οποιοδήποτε τουριστικό προορισμό. Και αυτό είναι και το στοίχημα. Είναι διαφορετικό να είσαι ένας τουριστικός προορισμός για το διάστημα 15 Ιουλίου με 15 Αυγούστου. Τότε όλοι κάνουν διακοπές. Και άδειος να είσαι, θα γεμίσεις από τους Έλληνες που λένε. Και είναι διαφορετικό να μπορέσεις να προσελκύσεις τουρίστες ακόμα και μέσα στον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο. Ναι, και αυτό νομίζω είναι και το στοίχημα για τη Χαλκιδική για την επόμενη μέρα. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια θα έλεγα, μέσω του τουριστικού οργανισμού Χαλκιδικής, που είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που είναι όλοι οι φορείς μέσα. Πρέπει να τονίσω για τους τηλεθεατές μας ότι εδώ μιλάμε για μια πραγματικά ομάδα του όλοι μαζί. Αυτοδιοίκηση πρώτου δευτέρου βαθμού και οι φορείς. Έτσι, σύντομα να πω, Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, Τοπικό Επιμελητήριο, Ομοσπονδία Ενοικιαζομένων, Ένωση ΚΑΜΙΚ, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, οι τρεις στους πέντε Δήμους και οι άλλοι δύο θα μπουν, δηλαδή είναι η Προποντίδα, Αριστοτέλη και αντίστοιχα Κασάνδρας, η Πολυγύρω Σιθωνίας έπεται στο επόμενο διάστημα. Άρα λοιπόν, πράγματι είμαστε όλοι μαζί. Κάνουμε μια όσο δυνατόν καλύτερη δουλειά. Η και εδώ στη Θεσσαλονίκη μαζεύτηκαν κάποια στιγμή όλοι μαζί, αλλά το διαλύσαν το μαγαζί λίγο αργότερα. Υπάρχουν δυσκολίες. Υπάρχουν δυσκολίες και κυρίως. Αν μπορώ να έχω την προσωπική μου κυρίως άποψη, είναι κυρίως λόγω της εσωστρέφειας της πόλης και μιας δυναμικής που μπορεί να έχει κάθε εταίρος ή κάθε ένας που θέλει να προσφέρει κάτι στον τουρισμό της πόλης, είτε λέγεται Δήμος, είτε λέγεται Ένωση Ξενοδόχων, είτε λέγεται ΟΛΘ, είτε λέγεται Χελέξπο, γιατί μιλάμε κατά ψέματα και για μεγάλους φορείς. Και σημαντικά ενισχυμένος χρηματοοικονομικά, αν το δούμε τόσο στην αυτοδιοίκηση, γιατί είναι και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Μητροπολιτική δηλαδή. Θεσσαλονίκη. Τότε σίγουρα οι υπόλοιποι έχουν τα έσοδά τους και μπορούν να προσφέρουν. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι και εμείς πιστεύουμε ότι η συνένωση δυνάμεων ανάμεσα στη Χαλκιδική, τη Θεσσαλονίκη, ακόμη αν θέλετε και την Πειραιά και τους όμορους νόμους της περιφέρειας, με βάση το αεροδρόμιο Μακεδονία, που εδώ είτε μας αρέσει είτε όχι, φαίνεται ότι θα παραχωρηθεί μέσα στα 14 στη Φράπορτ. Δεν ξέρω αν κάτι αλλάξει στην πορεία, αλλά τουλάχιστον αυτό φαίνεται μπροστά μας, το επόμενο τετράμινο, πεντάμινο. Αυτό είναι η ευκαιρία να δώσει την απόλυτη δυναμική στον προορισμό και να μπορέσουμε κι εμείς να πάρουμε τουλάχιστον 180 μέρες σεζόν. Γιατί ξέρετε, όλο λέμε πώς θα το κάνουμε αυτό, αν μπορούμε να συνεργαστούμε μεταξύ μας. Δεν θα φέρω παράδειγμα άλλης περιοχής του εξωτερικού, θα αναφέρω το παράδειγμα της πόλης της Αθήνας. Και θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Με το Ελευθέρως Βενιζέλος, που ξέρετε και τις αποστάσεις, δεν είναι ότι είναι και δίπλα στους τουριστικούς προορισμούς τους γύρω-γύρω της πόλης. Κάποιος πάει τρεις μέρες στην Αθήνα, γυρίζει την Αθήνα με όλα τα αξιοθέατά της. Βάλτε σε αυτό λοιπόν τη Θεσσαλονίκη, που έχει οτιδήποτε θέλει κάποιος να δει. Πολιτισμό, ιστορία, γαστρονομία, θαλάσσιο μέτωπο, γενικότερα και εξτρά, αν θέλετε, κομμάτια τουρισμού, συνεδριακός κλπ. Είναι πολύ δυνατό το συνδυαστικό χαρακτηριστικό της Θεσσαλονίκης. Και οι υπόλοιποι. Από τον Όλυμπο και το Άγιον Όρος μέχρι τη Χαλκιδική και την πολύ δυνατή νυχτερινή ζωή. Είναι πολύ, πολύ δυνατό. Πολύ σωστά το λέτε. Άρα λοιπόν, τρεις έως τέσσερις μέρες και τις υπόλοιπες μέρες, τις άκρες κυρίως τη σεζόν, να πάει και στην Πειραιά, να κάνει και μπάνιο που λέμε έτσι απλά, να έρθει και στη Χαλκιδική. Αλλά αν θέλετε και το δούμε σαν ένα λεγόμενο εναλλακτικό προϊόν, ένα καινούριο προϊόν για το μέσο Ευρωπαίο. Γιατί ξέρετε, αεροδρόμιο Μακεδονία σημαίνει 2 με 2,5 ώρες περίπου για την κεντρική Ευρώπη, για τα βασικά αεροδρόμια. Αυτό σημαίνει ότι ερχόμενος στη Θεσσαλονίκη θα δει, αν θέλει, Όλυμπο, Βήματα Αριστοτέλη και Μεγάλο Αλεξάνδρου, Άγιο Όρος, Πέλα, η Μαθία, με πόσα ιστορικά και όχι μόνο σημεία. Αναφέρω την Πέλα γιατί υπάρχει και το ηλεκτροθεραπεία.
Να πούμε Απολωνία, να πούμε Σέρες με Κερκίνη, δρόμοι του Κρασιού, να πούμε Σέρες με πολύ Κερκίνη δυνατή, και αντίστοιχα αυτοκινητοδρόμοι που το ξέρουν ελάχιστοι. Η συνδυαστική αυτή δυνατότητα είναι πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το στοίχημα των επόμενων. Και αυτό πρέπει, πάνω σε αυτό πρέπει να δουλέψετε, νομίζω. Αυτός είναι ο στόχος ο δικός μας και να ξέρω ότι είμαστε από τους λίγους που το επικοινωνούμε, όπως και σήμερα μας δίνει τη δυνατότητα και ευχαριστώ γι' αυτό, για να το ακούσει και η πόλη. Γιατί είναι σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά είναι με τον τουρισμό. Είναι κάποια από τα αισιόδοξα μηνύματα τα οποία οφείλουμε να τα παίρνουμε που και που στην κατάσταση που ζούμε. Προς το παρόν πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.